Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρίτη και 13 του Αυγούστου του 2019. Ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8.30 σήμερα εκτάκτος, όπως σας είπαμε από χθες. Αύριο κανονικά 7 με 8. Την Πέμπτη, λόγω 15 Αυγούστου, δεν έχουμε. Την Παρασκευή 2 με 9. Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη. Γεμάτη από ώρες για μπλε, αλλά και γεμάτη από αρνητικές ειδήσεις και πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Και σήμερα είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας και για την οικογένεια του Ηρακλή. Θα πάμε μέχρι τις 8.30 μαζί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στιγμής του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Καλησπέρα σε όσους έχουν απομείνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σε όσους είστε μακριά και μας ακούτε. Είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Πάντα παρέα με το χορηγό μας, το Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Η μαγαζάρα μας συντροφεύει όλα αυτά τα καλοκαίρια. Τρόποι επικοινωνίας, FM και Νότο, μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26, Blue Libero, παπάκι yahoo.gr, επαναλαμβάνω, Blue Libero, παπάκι yahoo.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία, όπως είπα πριν από λίγο, πολύ δύσκολη μέρα, γιατί είχαμε ακόμα μία απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια εκεί πάνω έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πάρα πολύ σπουδαίοι Ηρακλειδείς, όπως ήταν και είναι, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι έχει φύγει ο Λαβρέντης. Ένας είναι ο Λαβρέντης στον Ηρακλή, ο Λαβρέντης ο Αργυρόπουλος, που έφυγε πολύ νωρίς, στα 55 του από ανακοπή. Μέχρι προχθές τον έβλεπες και χθες στο Facebook να ανεβάζει χαρούμενος φωτογραφίες. Προχθές και τα γενέθλιά του, ευχαριστούσε τον κόσμο. Αλλά η ζωή δεν σε ρωτάει. Και από τη μια στιγμή στην άλλη όλα μπορούν να αλλάξουν. Στην αγαπημένη του Θάσο, που όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται εκεί δεν υπήρχε Ηρακλειδέας. Μεταξύ αυτών και εγώ φυσικά πριν πρόπερση πότε ήταν, πριν 3 χρόνια που τα είπαμε. Όπως πολύ σε ταβερνάκια, με τις μουσικές του, με τις ρετσίνες του, με τις μπύρες του, με το κέφι του. Και η Θάσος είχε γίνει ένα άντρο και ανώλευκο όλα αυτά τα χρόνια με την παρουσία του Λαβρέντη και της οικογένειάς του εκεί. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, καλή δύναμη στην Ειρήνη και στην οικογένειά του και στα παιδιά. Η κηδεία είναι αύριο το πρωί στη Θάσο, στο Ποτό. Και γι' αυτό το γίγαντα πραγματικά, δηλαδή, τι να πεις. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να ήταν μόνοι μας στην Θάσο και να τον χάσαμε από τα γήπεδα, αλλά όσοι πηγαίνανε εκεί και πολλές φορές ερχόταν και εδώ. Εντάξει, τον Ηρακλή, το πόσο τον αγαπούσε δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ίσως αρκετοί να τον θυμούνται και από την εποχή που ήταν security στην ομάδα, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Εγώ το θυμάμαι πολύ πιο πριν, από μικρός, όταν ήμουν από πιτσιρικάς, σε αεροδρόμια, σε ταξίδια, σε αποστολές, σε εκδρομές, σε παιχνίδια. Έτσι θηρίο που ήταν, έτσι γίγαντας που ήταν και δεν καταλάβαινε τίποτα, δηλαδή ήθελε πολλούς απέναντί του για να καταλάβει, που και πάλι δεν θα καταλάβαινε. Ένας γίγαντας, αλλά ταυτόχρονα και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Μια ψυχούλα. Μπορεί από κοντά κάποιος που δεν τον ξέρει να πει πω τι θηρίο είναι αυτό, μακριά και αγαπημένη. Αλλά όσοι τον ήξεραν το Λαβρέντη, νομίζω συμφωνούν μαζί μου. Ένας άνθρωπος που σίγουρα αν μ' άκουγε τώρα, θα με έπαιρνε τηλέφωνο και θα μου έλεγε, ρε Γιωργάκη, κόψε τις λαλακίες που λες τώρα και βάλε κανένα τραγούδι, να πιούμε καμιά ροτσίνα, να χορέψουμε. Οπότε, για να τον ικανοποιήσω, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Μία από τις αγαπημένες του ζεμπεκές, Βασίλη μου.
για το φίλο μας το Λευρέντι, έτσι για να τον συνοδεύει. Για το φίλο μας το Λαβρέντι που τέτοιου είδους ζεμπεκές τις έσκιζε και αυτό ήταν αγαπημένο του. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε πολύ διαφορετικοί. Ξέρω τα κλισέ, η ζωή συνεχίζεται και τα λοιπά, αλλά μιλάμε για 55 χρονών άνθρωπο, μιλάμε για έναν Ηρακλειδέα ιδιαίτερο και μιλάμε για τον Λαβρέντι. Καλησπέρα Γιώργο, όσο μπορεί να είναι, καλό παράδεισο στο Γίγαντα. Ο φίλος ο Γιώργος από την Αυστρία μας γράφει. Να είσαι καλά Γιωργάρα, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 bluelibero@yahoo.gr. Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε, για τα παιδιά που φύγανε πρέπει να αγωνιστούμε και ύστερα να πάμε να τους βρούμε, λέει ο φίλος ο Μάνος. Πάρα πολλοί κόσμος έχει επηρεαστεί σήμερα και το βλέπω και στο Facebook, χαμός γίνεται. Τι να πεις, καλή λευτεριά σε όλους μας, λέει ο Κυριάκος. Έλατε, τι να πεις, τι να πεις. Και έχουμε και μια μισή ώρα σήμερα εκπομπή. Θα πάμε και στα υπόλοιπα της καθημερινότητας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο Λαβρέντης που κι αυτός, όπως όλοι μας, δεν άντεχε να βλέπει τον Ηρακλή χωρίς να είναι πουθενά. Και εύχομαι τουλάχιστον από εκεί πάνω κάποια στιγμή κάτι να γίνει, γιατί δεν παλεύεται όλη αυτή η κατάσταση. Θα φύγει και αυτή η εβδομάδα, δεδομένο είναι, λόγω και του 15 Αυγούστου. Δεν θα υπάρξει οριστική εξέλιξη. Θα πιάσουμε τέλη Αυγούστου, θα πιάσουμε ημερομηνίες που θα ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, όποια και να είναι αυτά, είτε Super League 2, είτε Football League, είτε οτιδήποτε άλλο, και δεν θα υπάρχει Ηρακλής. Η Λέσχη Φίλων Ηρακλή εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια Αργυρόπουλου για τον ξαφνικό χαμό του Λαβρέντι. Καλό παράδεισο Γίγαντα για όσους έφυγαν νωρίς χίλια χρόνια Ηρακλής. Μετατιμής, λες και φίλων Ηρακλή. Ανακοίνωση υπάρχει και από την ΚΑΕ Ηρακλής για τον Λαβρέντι. Η ΚΑΕ Ηρακλής που ανακοίνωσε και μία ακόμα απόκτηση καλαθοσφαιριστή. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Αν κάποιος επιθυμεί, θέλει να πει κάτι για τον Λαβρέντι, δύο λόγια ή οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει. 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Πολύ σημαντική η απώλειά του σημερινή. Γραμμές μάλλον θα βγάλουμε και στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής, 8-8.30. Μας κάνετε λίγο παρέα, έτσι να την παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί είναι δύσκολες οι μέρες με ζέστες και Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Ήρθε και το σημερινό το κεφαλίδι, γιατί είναι πολύ μεγάλο σοκ, οπότε καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή μπορεί να το κάνει, 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Μετά το πρώτο μας διάλειμμα θα έχουμε μια μπασκετική συζήτηση, παύλα συνέντευξη. Μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα και θα ξανανοίξουμε εφόσον το επιθυμείτε γράμμες. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση σημερινή από την ΚΑΕ Ηρακλής για ακόμα μια μεταγραφική κίνηση, σημαντική και αυτή, με την απόκτηση του Λενζέλ Σμιθ, για τον οποίο υπάρχει και παρασκήνιο, ρεπορτάζ. Ο Σμιθ, αν θυμάστε, είχαμε αναφέρει την περίπτωση του από την προηγούμενη εβδομάδα, ενδιέφερε πάρα πολύ τον Ηρακλή, αλλά είχε συμφωνήσει με τη γερμανική Γκέντιγκεν. Τον είχε ανακοινώσει μάλιστα, δεν υπέγραψε όμως, λόγω διαφωνίας με κάποιους όρους που είχε στο συμβόλαιο και τελικά καταλήγει στον Ηρακλή. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Λενζέλ Σμιθ, 28 ετών, 1,94 ύψος, για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020 στην Basket League. Του ευχόμαστε να είναι δυνατός και υγιής και να έχει επιτυχίες με την ομάδα μας. Καλώς όρισες, Λενζέλ. Τώρα για το βιογραφικό του. Ο Λενζέλ Σμιθ Τζούνιορ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι 28 ετών, γεννημένος στις 3 Οκτωβρίου του 1991. Έχει ύψος 1,94 και αγωνίζεται κυρίως ως small forward και ως shooting guard.
Την περασμένη σεζόν έπαιξε στο Ισραήλ με τη φανέλα της Χαποέλ Αιλάτ, ενώ πέρσι ήταν στην Κίμη υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καστρίτη. Σας το λέγαμε και χθες στη συζήτηση, αν θυμάστε, που είχαμε με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, ο συνάδελφο εδώ στην Οργιαμπλέ, ότι ο Καστρίτης επιλέγει κυρίως παίκτες τους οποίους ξέρει καλά και τον ξέρουν καλά. Έπαιξε και στην Ουγγαρία με την Κορμέντ, πρόπερση, με την οποία συμμετείχε και στο Euro Cup, όπου είχε μάλιστα πολύ καλή παρουσία, 12,8 πόντους και 6,5 rebound κατά μέσο όρο. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας άρχισε την καριέρα του στο Ohio State, από όπου αποφύτησε το 2014, έχοντας την senior season του 11 πόντους και 5 rebound ανά αγώνα. Μετά την αποφύτησή του έπαιξε για μία χρονιά στους LA Bayhawks στην D-League, ενώ τη σεζόν 15-16 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και φόρεσε τη φανέλα της Ιταλικής Μπάσκετ Μπαρσελόνα, και για λίγα παιχνίδια στο τέλος της σεζόν της επίσης Ιταλικής Ρεκανάτη. Με την Κίμη που ήταν και συμπαίκτης και με τον έτερο παίκτη μας, ο Σωτήρη Μανολόπουλο, ο Λεζέλ Σμίθ είχε 12 πόντους, 6,1 rebound, 2,5 assist και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα. Στο Ισραήλ με τη Χαποέλ είχε 12,3 πόντους, 4,6 rebounds, 5,6 assist και 1,6 κλεψίματα ανά αγώνα. Ο αθλητής αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί αμέσως στην προετοιμασία της ομάδας μας. Καλώς ήρθες, Λενζέλ. Αυτή η ανακοίνωση για τον Λενζέλ Σμιθ, ο οποίος αποτελεί ακόμα μια μεταγραφή για τον Ηρακλή. Με τον Σούλερ, τον Χάνλαν, τον Σμιθ, τον Καβαδά, τον Μανολόπουλο, τον Ζάρα. Και περιμένουμε και άλλους. 2-3 θα είναι. Ψηλούς περιμένουμε, ενίσχυση. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Ρεάφορ, αυτό το δύσκολο επίθετο, αν έρθει και αυτός στην ομάδα. Τον θέλει ο Καστρίτης και τον γνωρίζει εξίσου πολύ καλά. Στο μπάσκετ είναι θετική η δισογραφία, στο βόλεϊ επίσης. Η μεταγραφή που σας λέγαμε που ήταν για σήμερα μάλλον πάει για αύριο, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ορών, είναι θέμα τυπικό να ανακοινωθεί. Μια καλή περίπτωση αθλητή, Έλληνα. Ο Ηρακλής στο βόλεϊ που φυσικά και εξακολουθεί και έχει την ανάγκη των διαρκείας, και μετά από αυτήν την εβδομάδα ξανά θα πρέπει να γίνει ένα ντου, άσχετα με το αν πήρε την αδειοδότηση. Την αδειοδότηση την πήρε κυρίως γιατί βρέθηκε αυτός ο ανώνυμος Ηρακλιδέας που έφαλε ένα πολύ πολύ σοβαρό ποσό. Όχι ότι τα διαρκείας δεν κάναν δουλειά, φυσικά και κάνανε, αλλά μακάρι το 3-30 να γίνει 6-30 στο μέλλον. Σαν χθες το θυμάμαι τώρα, φλασιά έφαγα το Λαβρέντι να κουβαλά στους ώμους του τον Αλέκο Λεόνι. Στο πρώτο πρωτάθλημα. Κοντά-κοντά ήμασταν στο αεροδρόμιο. Το 2002. Τότε με την νίκη στη Τραπετσόνα και την Δευτέρα βράδυ πρέπει να ήταν. Και την φοβερή υποδοχή στο αεροδρόμιο, το πρώτο πρωτάθλημα του Ηρακλή. Παρένθεση. Για το μπάσκετ έχουμε να λέμε, για το βόλι έχουμε να λέμε, για το ποδόσφαιρο σε πιάνει θλίψη για ακόμη μια φορά, μόνο θλίψη, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δηλαδή δεν υπάρχει όρεξη πλέον να καταγράψεις κάτι. Δεν υπάρχει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε ποδοσφαιρικό Ηρακλή στον ύπνο μας. Χθες το βράδυ έβλεπα τον Ορφανίδη να σκοράρει και τον Καραΐσκο να τον αγκαλιάζει. Έχουμε πάθει σύνδρομο στέρησης μέχρι εκεί που δεν πάει. Και δεν παλεύεται αυτό το πράγμα με τίποτα. Το να μην υπάρχει ποδοσφαιρικός Ηρακλής αυτή τη στιγμή 13 Αυγούστου πουθενά. Δεν παλεύεται με τίποτα. Δεν το έχει ζήσει κανένας άλλος. Δεν μπορεί να ξέρει πως είναι, μόνο ο οπαδός του Ηρακλή ξέρει πως είναι. Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Βγαίνουν άλλων ομάδων, είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό, και λένε τη λέξη καταστροφή, έχουμε περάσει πολλά, έχουμε καταστραφεί, πέτρινα χρόνια, το ένα, το άλλο. Αυτό το πράγμα δεν το έχουν ζήσει. Ούτε πρόκειται μάλλον. Στα χρονικά μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι ο Ηρακλής, άντε το να παίξεις στη Δέλτα, στη Γάμα κτλ. Οκ. Το να μην παίζεις πουθενά,
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπίλι μου, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με μπασκετική συζήτηση και μετά όποιος θέλει παραλαμβάνω, είτε για το φίλο μας τον Λαβρέντη που μας άφησε σήμερα και μας σώκαρε όλους, είτε για ό,τι θέλει μπορεί να βγει στον αέρα να μιλήσει στο 2310-287 και 3 οχτάρια και στο 6945-287 και 3 οχτάρια, αφού πρώτα κάνουμε την μπασκετική μας συζήτηση με τον καλεσμένο μας μετά το διάλειμμα και μετά. Πάμε μέχρι τις 8.30 σήμερα, το θυμίζω. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 8.30. Θυμίζω αύριο κανονικά 7 με 8. Την 5η 15 Αύγουστο δεν έχουμε. Την Παρασκευή 2 ώρο 7 με 9. FM και είναι το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54526. blue-libero@yahoo.gr για τα mail σας και ό,τι θέλετε να στείλετε. Όπως προαναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνουμε μπασκετική συζήτηση για πολλά και διάφορα με έναν αθλητή που δεν έχει πολύ καιρό που φορούσε τη φανέλα του Ηρακλή. Ο Σταμάτης Ομπένας είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Είσαι καλά? Πλέον αθλητής της Ελευθερούπολης, έτσι, στην Α2. Της Ελευθερούπολης, μια νεοφώτιστη ομάδα. Με στόχο να την εύκολη παραμονή στην κατηγορία. Προπονητής της ομάδος ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, παλέμαχος καλωσφαιριστής του ΚΑΟΔ και παλιός αρχηγός της ομάδος. Mm-hmm. Και ο Βασίλης Μουλάκης, διοικητικός ηγέτης της ομάδος και αυτός παλέμαχος καλωσφαιριστής και δεινός σκόρερ και νομίζω έχει πέρασει και από τον Ηρακλή κάποια στιγμή. Ναι, τώρα που το λες. Τώρα που το λες. Στη Β' Εθνική, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα που το λες. Κάτι μου έρχεται. Κάτι μου έρχεται. Με τη Δράμα, βέβαια, εσύ είσαι πολύ δεμένος. Και με τον ΚΑΟΔ. Και εκεί απόκτησες ένα πάρα πολύ καλό φίλο που έγινε και κουμπάρο σου. Και νομίζω είσαι χαρούμενος στα μάτια που πλέον είναι αθλητής του Ηρακλή. Μιλάω για τον Θοδωρή τον Ζάρα. Να διορθώσω, όχι έναν φίλο. Αδερφό. Για το συγκεκριμένο. Αλλά και ο Θοδωρής και ο Κώστας ο Κακαρούδης και ο Δημήτρης Αταλαϊτής. Σωστά. Σωστά. Και έχουμε μείνει από τότε. Οι οποίοι θα συνεχίσουν στον Ηρακλή από ό,τι φαίνεται. Θα συνεχίσουν. Ναι, επίσημα δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι στους δύο θα... που μάλλον θα παραμείνουν. Ναι. Ναι. Τώρα, όπως τον ανέφερε για τον Θοδωρή τον Ζάρα, είμαι χαρούμενος. Όταν μου είπε ότι είχε πρόταση από τον Ηρακλή, τον προέτρεψα να τη δεχτεί, ρε παιδί μου, χωρίς δεύτερη σκέψη. Εντάξει, και τα δεδομένα τα δικά του σίγουρα να κοιτάξει, αλλά τα λόγια και τα δικά μου και του Κώστα Κακαρούδη, γιατί είμαστε μια παρέα, και του Δημήτρη του Καλογίδη, ήταν θετικά για την ομάδα, για τον κόσμο, για τη διοίκηση, για όλους. Ελπίζω να βοηθήσαμε στην απόφασή του και... Καλά, σίγουρα. Σίγουρα θα παίξει αυτό ρόλο όταν έχετε τέτοια κοντινή σχέση και φαντάζομαι και για τον ίδιο είναι σημαντικό που παραμένει στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει εδώ τα κατατόπια, 2 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, 2 χρόνια ήταν στον Άρη, συνεχίζει στον Ηρακλή και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί στα μάτια πολύ χρόνο προσαρμογής. Θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο προσαρμογής και γιατί δεν άλλαξε πόλη, εντάξει, είναι σίγουρα μια διαφορετική ομάδα που αλλάζει. Αλλά το περιβάλλον θα είναι οικείο, γιατί όπως προανέφερα θα είναι στην ομάδα ο Κώστας Κακαρούδης που έχουν πολύ εξαιρετική σχέση, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης και με τον Σωτήρη τον Μανολόπουλο νομίζω έχουν συνυπάρξει πάλι σε ομάδα. Οπότε με τους τώρα Έλληνες παίχτες έχει συνεργαστεί, οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και είναι τόσο έμπειρος που φαντάζομαι ότι και να μην υπήρχαν αυτά τα παιδιά, πάλι θα προσαρμοζόταν εύκολα. Αλλά ένα παραπάνω, τώρα που υπάρχουν και τα παιδιά που έχουν υπάρξει και κάνουν και παρέα και είναι πολύ καλοί φίλοι, ένα παραπάνω θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα και θα βοηθήσει την ομάδα όσο καλύτερα μπορεί. Οι περισσότεροι μπασκετικοί, ξέρεις, αναφέρονται στο χέρι του. Άμα είναι σε καλή μέρα και πιάσει το τρίποντο, θα βάλει πολλά. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι. Ξέρω ότι, ξέρω όχι εγώ, όλοι μας ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα στο γήπεδο. Εσύ που τον ξέρεις καλύτερα από εμάς, τι έχεις να μας πεις?
σίγουρα είναι το δυνατό του σημείο είναι το σουτ. Είναι εξαιρετικό σουτέρ. Διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι στην επίθεση. Μπορεί να πασάρει, σουτάρει όταν πρέπει, δεν κάνει υπερβολές. Και είναι πολύ συγκεντρωμένος στο αμυντικό πλάνο του προπονητή. Το σημαντικό είναι ότι στα δύσκολα βγαίνει μπροστά και κερδίζει παιχνίδια όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν με τις προηγούμενες του ομάδες. Πιστεύω ότι φέτος θα κλείσει αρκετά σπίτια. Ναι. Θέλω να μαζί πιστεύω. Σου, μαζί σου. Και ειδικά στο Ιβανόφιο που το ξέρεις πολύ πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είναι άλλο να το ζεις στην Κερκίδα και άλλο να το ζεις στα δημοσιογραφικά και άλλο να το ζεις παίζοντας μέσα στο Ιβανόφιο, ότι πολλές φορές ο κόσμος το σπρώχνει το χέρι να τη ρίξει την μπάλα μέσα, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά αυτό που έζησα στο τελευταίο παιχνίδι μετά τη λήξη του... Με την Καστοριά, Με την Καστοριά, ναι. Σε μένα και στην οικογένειά μου, γιατί ήταν και η οικογένειά μου και η γυναίκα μου και η κόρη μου στο γήπεδο, θα μας μείνουν χαραγμένα για μια ζωή. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Όπου και να σταθώ και να βρεθώ, το λέω. Και νομίζω ότι στο Ιβανόφιο ο κόσμος, ειδικά φέτος που μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την Α1, θα κάνει ακόμα πιο ζεστή ατμόσφαιρα και θα βοηθήσει τους παίχτες να μπορέσουν να κερδίζουν τα παιχνίδια. Ο Κουμπάρος λοιπόν δίνει τη σκυτάλη της ανόδου, γιατί ήσουν να γρανάζει της ομάδος που ανέβηκε, στον άλλο Κουμπάρο. Που την παίρνει τη σκυτάλη και ευχόμαστε να τη χρησιμοποιήσει όπως αυτός θέλει στην Α1 μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω στα μάτια αν έχεις κάποιο σχόλιο και για τις υπόλοιπες μεταγραφές, αν είχες χρόνο να τις δεις. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο Σμιθ που αγωνιζόταν στη Κίμη. Με τον Σούλερ, με τον Χάνλα, με τον Σμιθ και με Έλληνες που τους ξέρουμε καλύτερα, όπως είναι ο Καβαδάς, όπως είναι ο Μανολόπουλος και ο Θοδωρής ο Ζάρας. Οι 6 μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Σίγουρα έχω δει τους πρώτους ξένους που έχουν υπογράψει. Mm-hmm. Δεν πρόλαβα να δω τον τελευταίο. Ο Σμιθ είναι σημερινή η ανακοίνωση. Ναι, δεν έχω. Το διάβασα ότι έχει κλείσει την ομάδα, αλλά φαντάζομαι ότι οι επιλογές του coach Καστρίκη είναι εξαιρετικές, γιατί αν δούμε και από τις πρώτες κινήσεις που έκανε με τους Αμερικάνους και με τους ξένους, είναι εξαιρετικές. Είδα τα βιογραφικά τους, είδα στιγμιότυπα, ήταν πολύ καλοί παίχτες. Και όπως και οι Έλληνες παίχτες που ήρθαμε, που τους γνωρίζουμε και καλύτερα, δεν χρειάζεται να δούμε κάτι ή να διαβάσουμε, είναι εξαιρετικοί. Νομίζω ότι ο Ηρακλής φέτος, αν και πολλοί λένε θα είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά από απουσίας τόσων ετών, νομίζω ότι θα κάνει ωραία πράγματα και θα παίζει ωραίο μπάσκετ και θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και θα το απολαύσει. Και μακάρι να κάνει και την μπασκετική Ελλάδα να μιλά όχι μόνο για το Ιβανόφι, γιατί για το Ιβανόφι θα μιλάει σίγουρα. Τέτοιες έδρες δεν υπάρχουν πολύ στην Α1. Αλλά και για την ομάδα, έτσι, για το τι θα πετυχαίνει αγωνιστικά η ίδια η ομάδα. Σίγουρα. Εγώ την ομάδα την πιστεύω πολύ. Το λέω και στα παιδιά, στους φίλους μου, στον Κώστα, στον Δημήτρη και στον Θοδωρή, ότι η ομάδα θα πάει, πιστεύω, πολύ καλά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν θα κερδίζουν όλα τα παιχνίδια, θα έρθουν και ήττες. Στα δύσκολα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω δει τόσα χρόνια, οι Έλληνες παίκτες στην Α1 βγαίνουν μπροστά οι προσωπικότητές τους, τα αποδυτήρια και κρατάνε τις ισορροπίες. Οπότε υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες παίκτες και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα στον Ηρακλή φέτος. Να υποθέσω, θα θέλεις να μη παίζει ο Ηρακλής Σάββατο στις 5, γιατί τα μάτια στην Α2, όπως ξέρουμε, όλα αυτά τα χρόνια Σάββατο στις 5 είναι τα περισσότερα. Για να βλέπεις και λίγο Ηρακλή. Θα βλέπω, ναι. Θα προσπαθώ τουλάχιστον να βλέπω σίγουρα άμα παίζει. Και το κουμπαράκι σου, αλλά και γενικότερα. Άμα παίζει η ομάδα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα έρχομαι στο γήπεδο, γιατί εγώ θα έρχομαι σίγουρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στο ρεπό μας δηλαδή. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί φαντάζομαι και ο Ηρακλής θα παίζει το Σάββατο. Εντάξει, δεν ξέρεις, οπότε... γιατί είναι και τα τηλεοπτικά, υπάρχουν και μάτς που γίνονται Σάββατο βράδυ, γίνονται Κυριακή, είτε Κυριακή, ναι, είναι ό,τι αποφασίσεις. Θέλω να πιστεύω, ναι, γιατί θέλω να έρχομαι στο γήπεδο, να βλέπω τους φίλους μου, να βλέπω, εντάξει, και την ομάδα που, κακά τα ψέματα, η χρονιά που μας πέρασε για μένα ήταν πολύ σημαντική. Άσχετα αν είχα συμμετοχή, η ομάδα πήγε εξαιρετικά, ανέβηκε η ομάδα, είναι μια σημαντική στιγμή για μένα. Βέβαια. Μένεις στην ιστορία, είσαι κομμάτι του puzzle που ανέβασε μετά από 8 χρόνια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Να δούμε, βέβαια, αυτό που έλεγα στα μάτια με τα τηλεοπτικά, να δούμε και τι Α1 θα έχουμε, γιατί
Ακόμα δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι. Αν θα είναι η Λάρισα που θα πάρει τη wild card, αν θα είναι κάποιος άλλος. Ήδη αρνήθηκε η Καστοριά, αρνήθηκε η Καρδίτσα για όλο αυτό το τουρλουμπούκι που έγινε με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα, σίγουρα. Και από ό,τι διάβασα πήρε και παράταση. Πήρε παράταση, ναι. Πήρε παράταση. Οπότε τώρα δεν ξέρω για αυτές τις ομάδες αν είναι καλό. Όποια ομάδα θα επιλεχτεί να ανέβει στην Α1 δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό, τόσο καλή αυτή η παράταση. Καλό θα ήταν να είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα νωρίτερα και για να οργανωθεί η ομάδα που θα ανέβει, αλλά και να γίνει πιο οργανωμένο πρωτάθλημα. Να βάλουν την Ελευθερούπολη να τελειώνουμε. Δεν νομίζω να είναι ακόμα έτοιμη. Στο άμεσο μέλλον ίσως είναι. Μακάρι, μακάρι. Σου εύχομαι μακάρι. Ό,τι καλύτερο στη νέα σου ομάδα. Θα έχουμε το μυαλό μας να βλέπουμε τι κάνεις, να το ξέρεις αυτό. Γιατί όσοι πέρασαν και φέτος από τον Ηρακλή, ο κόσμος δεν τους ξεχνά, τους αγαπά και πάντα θα τους ακολουθεί. Και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο στα μάτια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα στον Ηρακλή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ. Ωραία η μπασκετική μας συζήτηση με τον Σταμάτη Μπένα. Έναν αθλητή που δέθηκε με τον Ηρακλή, με τον Ιβανόφιο, με όλα αυτά που έζησε, πρωτόγνωρα για αυτόν, πέρυσι. Είτε έπαιζε πολύ, είτε έπαιζε λίγο. Ήταν στην ομάδα και αυτό, όπως είπα και πριν, δεν αλλάζει. Και πανηγύρισε και αυτό στην άνοδο και έδωσε ουσιαστικά την σκυτάλη στον κουμπάρο του, τον Θοδωρή Ζάρα, που γνωρίζονται κουμπάριν άλλωστε πάρα πάρα πολύ καλά από την κοινή τους παρουσία στον ΚΑΟΔ. Έδωσε τη σκυτάλη για ό,τι καλύτερο στην μεγάλη κατηγορία. Επαναλαμβάνω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Λενζέλ Σμιθ, ο Αμερικανός, που μπορεί να παίξει και ως small forward αλλά και ως shooting guard. Πλέον το ενδιαφέρον νομίζω στρέφεται κυρίως στους ψηλούς. Ο Σμιθ γνωρίζει από Α1, έχει παίξει στην Κίμη εκεί όπου ήταν μαζί με τον Καστρίτη. Στο τι ψηλούς θα πάρει ο Ηρακλής πέρα από τον Καβαδά, για ξένους, αν θα ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Ένα είναι σίγουρο πάντως και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ, για τις δύο ανδρικές ομάδες, ότι δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Και δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές βασικών, γιατί θα έρθουν και βασικοί, θα έρθουν και σε εισαγωγικά η λέξη αναπληρωματική. Στο βόλεϊ θα έρθει ένας ξένος ακραίος οπωσδήποτε. Ο Έλληνας που είπαμε που είναι άλλη θέση είναι να ανακοινωθεί μάλλον αύριο. Στο μπάσκετ η περίπτωση του Κεραφόρ, αλλά και ξένου ψηλού. Αν μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή την επιλογή ο coach Καστρίτης για τις επόμενες κινήσεις. Για το βόλι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο που είπα, γιατί πρέπει να έχεις και πάγκο. Μια καλή εξάδα, μια αξιόλογη, αξιόμαχη εξάδα εφτάδα μαζί με το λίμπερο, αλλά πρέπει να έχεις και πάγκο, πρέπει να έχεις και επιλογές. Έχουν αποχωρήσει οι αθλητές που είχαν τέτοιους ρόλους, όπως είναι ο Βασίλης ο Μούχλιας που συνεχίζει τον Παναθηναϊκό, όπως είναι ο Στέλης ο Ντιουμάγκας που συνεχίζει στον Φίλιππο Βέριας. Ένας Φίλιππος Βέριας στην φετινή Α2 που έχει πάρει. Και τι δεν έχει πάρει, έχει πάρει τον Τζιουμάκα, έχει πάρει τον Στίγκα, έχει πάρει τον Ντίνα. Βασικότατος τέλεχος του περσινού Ηρακλή ο Θάνος ο Ντίνας, στο Φίλιππο Βέριας κι αυτός. Έχει πάρει τον Θεοδόση Ηλία, χρόνια στον Ηρακλή. Τον Θοδωρή Παπαδημητρίου. Σημαντικές προσθήκες για την ομάδα του Φίλιππου Βέριας, για την Α2. Απλά τον αναφέρω γιατί εκεί συνεχίζει ο Στέλιος ο Τζιουμάκας και ο Θάνος ο Ντίνας, δύο πρώην μέχρι πέρσι οι αθλητές του Ηρακλή. Οπότε και αυτά τα κενά κατά κάποιο τρόπο πρέπει να καλυφθούν με τις αποφάσεις του Γιάννη Ορφανού σε συνεργασία με τη διοίκηση της ομάδος. Το αφογκράζομαι και από την έλλειψη μηνυμάτων, το ότι είστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι με την σημερινή απώλεια του φίλου μας του Λαβρέντη, του Αργυρόπουλου. Για όλη την οικογένεια του Ηρακλή ισχύει αυτό και το βλέπω γιατί και χθες και τις προηγούμενες μέρες υπήρξε κινητικότητα με τα μηνύματά σας. Σήμερα ίσως η διάθεση δεν είναι τόσο μεγάλη, λογικό και το καταλαβαίνω
και το ασπάζομαι και το αντιλαμβάνομαι όπως όλων μας. Ένας φίλος εδώ ανεβάζει ότι σήμερα 13 Αυγούστου είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Η σκέψη μας πηγαίνει στον ένα και μοναδικό David Ingram. Βέβαια. Γιορτάζει ο τεράστιος David. Χρόνια του πολλά γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Λοιπόν, 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Θα πάμε μέχρι τις 8.30 παρέα. Με όχι πολύ καλή διάθεση, αλλά θα είμαστε εδώ. Έχουμε καταγράψει τα περισσότερα όσον αφορά την ειδησιογραφία και το ρεπορτάζ. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε πει και πολλά, γιατί δεν υπάρχει και κάτι να πούμε. Είχαμε τη συζήτηση με τον Σταμάτη τον Μπένα, είπαμε λίγο ρεπορτάζ για μπάσκετ και βόλεϊ. Θα έχουμε μετά το διάλειμμά μας ένα μισάωρο ολόκληρο στην διάθεσή μας, επαναλαμβάνω, γιατί σήμερα θα κλείσουμε 8.30, οπότε όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την εκπομπή μας και να τα πούμε εδώ παρέουλα. Και τώρα, Βασίλη μου, ναι, και τώρα, κανένα πρόβλημα. Ας βγάλουμε μια γραμμή τώρα μέχρι το διάλειμμα και μετά τους υπόλοιπους εφόσον υπάρξουν. Παρακαλώ. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς την, καλησπέρα. Αν θες χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Θα το κλείσω όσο μιλάμε για να μην κάνει παρεμβολές. Ναι. Καταρχήν συλληπιτήρια, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα στους οικείους του παιδιού και όσοι το γνωρίζουν. Εγώ δεν τον ήξερα το Λαβρέντι Αργυρόπουλο. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και είναι το σημαντικότερο στη ζωή. Πράγμα η ζωή και ο θάνατος. Πληθαίνουμε πάρα πολύ μου φαίνεται και με βάση και το γεγονοκτονίδι που μας λείπει πάρα πολύ και όσων έχουν πάει τώρα τελευταία. Βλέπω ότι γενικώς συρρυκνώνεται η ιδέα του Ηρακλή και βλέπω ότι με πολύ μεγάλη λύπη ότι πάει να απαξιωθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα, δηλαδή αρχίζουν σιγά σιγά να περνάνε στον κόσμο, ότι δεν πειράζει, ας μην αγωνιστούν πουθενά φέτος, που πράγμα αν συμβεί αυτό θα είναι ολοκληρωτική καταστροφή για μένα. Μα ήδη το ζούμε στο πετσί μας. Ήδη. 13 Αυγούστου έχουμε και δεν υπάρχει τίποτα. 13 Αυγούστου έχουμε, δεν βλέπουμε όσοι αρμόδιοι φορείς που ξέρουμε όλοι ποιοι είναι και δεν είναι μόνο ο Παπαδόπουλος, είναι και οι υπόλοιποι. Και κάποιοι εξ αυτών που ανεβάσαν την ομάδα από την Γάμα Εθνική τότε στην Β' την παλιά. Δεν βλέπω να κινούνται παρκώς, να κάνουν απολύτως τίποτα. Ο κ. Χατζόγλου πριν πολύ καιρό το βλέπαμε πώς ήταν από κάτι πάνω από ξενοδοχεία και μεγάλες πισίνες κτλ. Δεν λέω να μην κάνει κανείς διακοπές, αλλά όταν πια... Αυτό δεν είναι όσο η δήλωσή του ότι 99% θα παίξει ο Ηρακλής στη Σούπερ Λίγκα. Εκείνη είναι η δήλωση που είμαστε και προκάλεσε. Λίγο προκάλεσε βέβαια, γιατί ο Πέος γλεντάει μια χαρά. Και πήρε και 50 χιλιάρικα στην τσέπη του. Πήρε και 50 χιλιάρικα και να σου πω και κάτι που δεν το λέω. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Έτσι. Και κάτι που δεν υπόθηκε εδώ και καιρό, περίμενε να ακουστεί. Μας πήρε και το ταλέντο που έλεγε την Κιζερίδης. Αν ακούσα αυτή την εκπομπή, αν θυμάσαι, το είχαμε κάνει δύο μέρες θέμα αυτό. Ναι, ότι θα έφευγε. Όχι, ότι τον πήρε ο Βόλος. Τον πήρε ο Βόλος. Γιατί φύγαν κι άλλοι. Ο καημένος Ηλιάδης όσο μπορούσε να κρατήσει, κράτησε. Για μένα, πόσο θα περιμένει, ομάδα... και αυτή η K19 πόσο θα περιμένει, να περιμένει βέβαια, τι. Βέβαια, αυτό λέω, εάν αυτή η ομάδα κατέβαινε στη Δέλτα με καινούριο φημί, να βλέπεις να πάμε εκεί πέρα, μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Δηλαδή, με το ζόρι πάνε να καταστρέψουν την ομάδα. Εγώ βλέπω ότι μια επικίνδυνη κολλησιακή, και τι θα γίνει τώρα, μέσα στο 15 αυτή τη εβδομάδα, τίποτα. Α, καλά, μην περιμένεις αυτή τη βδομάδα, μην περιμένεις. Εδώ δεν έγινε όλο το καλοκαίρι, θα γίνει τώρα. Εγώ βλέπω και τους δημοσιογραφικούς χωρίς ασχολούνται μόνο με μία ομάδα της πόλης, άντε και λίγο με τον Άρη. Από εκεί πέρα καλά, βλέπουμε... οι δημοσιογραφικοί φορείς που εννοείς και πρώτη εθνική να ήταν ο Ηρακλής και η Ευρώπη να έπαιζε, πάλι με μία ομάδα θα ασχολούνταν. Άσο, μην το πιάνουμε αυτό. Ναι, αλλά εμείς δίνουμε λαβές να μας εξαφανίσουν τελείως το χάρτη. Δηλαδή κάπου βγάζουμε και μόνοι μας τα ματάκια μας. Πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές ναι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ζήσει. Όσα χρόνια ζω και παρακολουθώ αυτή την ομάδα. Βέβαια οφείλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Δρακόπο για τις κινήσεις που κάνει και για τα παιδιά του βόλεϊ. Ναι. Οι διοικήσεις που μας δείχνουν ότι ακόμα ζει ο Ηρακλής, αλλά πρέπει να ξαναζήσει και η μάνα του λόγου. Και η μάνα του λόγου το θέλουμε ότι όχι, πέρα από ότι μεγαλώσουμε, δηλώσει ότι 110 χρόνια ζωής
ο Ηρακλής δεν πεθαίνει και κάπως θα ζήσει, που είπε νομίζω ο κύριος Θεός, ας το κάνουν πράξη. Συμφωνούμε ότι θα ζήσουμε, αλλά πρέπει να γεννηθούμε από τις τάχτες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δηλωθεί η ομάδα από κάπου να ξεκινήσει, έστω και από Δέλτα Εθνική ή από Γάμα Τοπικό, που δεν συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Αλλά Δέλτα Εθνική δεν υπάρχει. Επειδή τι? Δέλτα Εθνική δεν υπάρχει. Μετά η τη φουτ... Ναι, μετά... η Γάμα Εθνική που είναι Δέλτα, ουσιαστικά. Αυτό λέω. Όχι. Είναι... Δεν μπορείς να πας στη Δέλτα Εθνική. Δηλαδή, άμα πάρεις αφημία άλλης ομάδος, το παίρνεις για τη Football League, για την τρίτη τάξη κατηγορία. Δεν μπορείς να πάρεις, εγώ, το θερμαϊκό θέρμιση, παράδειγμα λέω τώρα, το θερμαϊκό θέρμιση της Νέας Μηχανιώνας. Εντάξει, τώρα, να φτάσουμε στο σημείο να πάρει ο Ηρακλής. Καταρχάς, στη Δέλτα Εθνική δεν υπάρχει αφημή. Είναι ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Εκεί δεν σβήνονται τα χρέη, αν πας αγωνιστής. Όχι, βέβαια, γιατί σβήστηκαν όταν ο Ηρακλής ανέβηκε. Πάλι δεν τα κουβαλούσε. Λέω μήπως δεν έγινε κάποια καλή ρύθμιση, κάποια νομοθετική. Όχι. Αφού έχει αλλάξει ο νόμος, δεν είναι όπως έκανε η ΑΕΚ και ο Άρης, αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσουμε να βρει. Ή θα βρεις αφημί να παίξεις στη Football League. Ναι. Η Football League που είναι γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Αν εξαιρέσουμε την τρίκλα που δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Αλλιώς ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αλλιώς τι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η τρίκλα πουθενά. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι, να σου πω κάτι, να βγάλω το μυαλό μου. Όχι, εγώ ρωτάω. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και γιατί τα κανιά κάτι το λένε αυτό, ότι να ξεκινά αγωνιστεί κάπου, έτσι έφτα και αυτό το έλεγε ο Τόμ Παπαδόπουλος, ότι φέτος να παίξει κάπου η ΚΑΠΑ 19, ώστε του χρόνου ο Ηρακλής να πάρει το αφημί του Βόλου. Το ακούω και από άλλους ότι λένε να κατέβει. Ήταν δήλωση του Τόμ Παπαδόπουλου, ήταν δήλωση του Παπαδόπουλου. Ο οποίος πρέπει χθες να σηκωθεί να φύγει για την ομάδα. Έκανε πάρα πολύ καλά το έργο της καταστροφής. Το ολοκλήρωσε. Δεν υπάρχει να κάνει τίποτα άλλο. Από τα ίδια έχει αφήσει. Ολοκλήρωσε έργο καταστροφής και ο ίδιος ανακοινώνει ότι έχει πλάνο επιβίωσης. Από την δική του καταστροφή. Δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Κάθονται κάποιοι και τον ακούνε. Μέσα από τι να πω. Καλό κουράγιο. Να σε καλά. Γεια σου. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Έχουμε τον φίλο. Τον έχουμε. Και μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έπεσε. Την καλησπέρα και στο φίλο τον Μαρίνο. Την καλησπέρα και στο φίλο τον Θωμά. Και οι δύο μου γράφουν για τον Λαβρέντη. Και πολλοί κόσμος μου λέει ότι μέχρι χθες το βράδυ μιλούσε μαζί του. Μα ήταν ενεργότατος στο Facebook. Ανέβασε, μιλούσε με τον κόσμο. Είχε και γενέθλια προχθές. Ευχαριστούσε για τις ευχές. Και μετά από λίγες ώρες έγινε αυτό που έγινε με την ανακοπή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, Βασίλη μου, και μετά να μας συγχωρέσει και ο φίλος, αν θέλει να ξανακαλέσει, στο 23-10-288-3... Τι λέω, τα έχω χάσει σήμερα. 287-3 οχτάρια και 6-9-45-287-3 οχτάρια, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με ώρα για μπλε μέχρι και τις 8.30 σήμερα εκτάκτως, όπου θα δώσουμε μετά τη σκυτάλη στο φίλο μου τον Νίκο τον Μοσχοβίτη για pre-game εν ώψη του αγώνα του Άγιαξ με τον ΠΑΟΚ. Σε δευτερόλεπτα από ό,τι ενημερώνουμε θα πάμε στο Άμστερνταμ και μετά θα ξαναβγάλουμε γραμμές. Πάμε πρώτα στο Άμστερνταμ. Ο Σταύρος Οκόλκας είναι εκεί. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή πολύ, γιατί παίρνουμε την ίσο εδώ. Ναι. Ωραία. Είναι λίγο αργή αυτή. Σε σένα μιλάνε. Κάτσε λίγο. Κάτσε ρε, υπάρχει μισό γράφη. Τζέναλε, φρες. Sorry. Hey. Λέξαμε με χαζούς, βασικά. Συμβαίνει αυτό όλη την ώρα, οπότε ερχόμαστε εδώ. Με δεκάδες γρήγορα, ναι. Πάω είναι η ίδια. Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης, Καντουρίε, Σίτι, Ζαμπά, Μπίτσεσβαρ και Τέλκας με Άκπομ στην επίθεση. Αλλαγές για τον Άγιαξ, βελτιωτικές. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Νάνα, στα δεξιά είναι ο Μασλαουί, στα αριστερά ο Ταλιαφίκο.
στο κέντρο της άμυνας ο Μπέρκμαν με τον Μαρτίνες. Στα χάφη είναι ο Μάριν, ο Μπλίτ και ο Ντεμπέκ. Στην επίθεση Νέρες, Ζίγεχ και Τάντι στην κορυφή της σε ένα σχήμα που θυμίζει κατά πολύ το περσινό που έχει για το Champions League, ο Τεν Χάγκ δεν ρισκάρει να χρησιμοποιήσει παίκτες οι οποίοι σαν τον Σούρς και σαν τον Ντόλμπερ που παρουσιάζουν κενά στο παιχνίδι τους. Τώρα αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Μάλιστα. Επειδή έχω και πηγαίνει ένα μακελιό, συνδεόμαστε. Μετά τις 8.30 ο Νίκος θα σε βγάλει σύντομα και σίγουρα πολλές φορές μέχρι τον αγώνα. Να είσαι καλά, Σταύρο. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο Κόλκα που έδωσε τις εντεκάδες από το Άμστερνταμ. Συνεχίζουμε εμείς με τα δικά μας. Μέχρι τις 8.30 θα πάμε. Να ξανανοίξουμε γραμμές, Βασίλη μου, για όποιον επιθυμεί. 2310-287-38, 6945-287-38. Ό,τι θέλετε να πείτε. Κόσμια, όμορφα και ωραία, είτε για το ποδόσφαιρο, είτε για το μπάσκετ, είτε για το βόλεϊ του Ηρακλή, είτε και για την απώλεια που είχαμε σήμερα και μας έχει στεναχωρέσει όλους, του φίλου μας του Λαβρέντη. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ. Απορία έχω, δεν είναι τέτοιο. Ναι. Καθαρά δεν είμαι φίλος του Ηρακλή. Ναι. Ο Ηρακλής... Για ποιο λόγο ψάχνει να αγοράσει πάλι αφημί? Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, με την έννοια ότι δεν χρειάζονται χρήματα για αυτό το πράγμα. Φυσικά. Για να αγοράσει κάποιο αφημί, κάποια ομάδα. Φυσικά, και επειδή δεν υπάρχουν, γι' αυτό έχει φτάσει 13 Αυγούστου και δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι, εάν ξεκινήσει τώρα όπως είναι ο παλιός Ηρακλής, από ποια κατηγορία θα ξεκινήσει? Ποιος εννοείς του Ρεμού, ο παλιός Ηρακλής? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Του Παπαθανασάκη. Του Παπαθανασάκη είναι ο Ηρακλής ο τωρινός που έπρεπε να δηλώσει συμμετοχή στην Football League και δεν δήλωσε. Ωραία. Από ποια κατηγορία ξεκινάει? Το ρωτώ καθαρά, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Προφανώς πάει στο αλφα τοπικό μετά. Αν ανέβει ξανά στη Football League, στη Γάμα Εθνική, θα επιστρέψουν πάλι τα χρέη του Παπαθανασάκη. Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος. Κανείς δεν ξέρει. Άλλοι λένε 1,5, άλλοι λένε 2. Δεν βγάζεις άκρη. Όχι, το λέω δηλαδή γιατί αν είναι να αγοράσει κάποιο άλλο αφημί και εκεί θέλει χρήματα, οπότε... Εντάξει, για να αγοράσεις αφημί Football League θέλεις 30 χιλιάρια για να τα αγοράσεις και 5-6 εκατοστάρικα για να κάνεις ομάδα. Όταν λέμε Football League εννοούμε τη γάμα, έτσι. Εννοούμε τη γάμα, ναι. Είναι Super League 1, Super League 2, είναι και η Football League που είναι γάμα. Ναι, για να αγοράσεις κάποιο αφημί αλφα εθνικής, εντάξει, φαντάζομαι είναι... Θέλησε, ο Μπέος ζητάει 200 προκαταβολή και 1,5 εκατομμύριο μέχρι του χρόνου. Καλά, αυτά δεν υπάρχει θέση, κάποιος θα βρεθεί να τα βάλει. Εκτός κι αν κάνει τα τηλεοπτικά, τα εκχωρήσει. Ναι, ναι. Όχι, εγώ ρωτούσα δηλαδή ο Ηρακλής του... Μετά που έγινε με τη συγχώνευση με την ΑΕΠΟΤΙΟΝ, αν ξεκινήσει τώρα, από ποια κατηγορία θα ξεκινήσει? Επαγγελματική δεν μπορεί να παίξει. Γιατί δεν δήλωσε συμμετοχή στη Football League. Οπότε πάει τοπικό. Για ποιο λόγο δεν δήλωσε συμμετοχή στη Football League? Πώς να δήλωσε συμμετοχή στη Football League? Είναι θέμα του Τόμ Παπαδόπουλου. Λόγω χρεών δηλαδή. Όχι. Δεν δήλωσε συμμετοχή στη Football League γιατί δεν θέλει να παίξει στη Football League με τα χρέη του Παπαθανασάκη. Άρα δηλαδή ο Τόμ Παπαδόπουλος και έχει, έχει και ένα μείον 33 που κουβαλάει από αφαιρέσεις βαθμών από πέρυσι. Ναι, δηλαδή του ήρθανε χρέη, άρα ουσιαστικά ο Τόμ Παπαδόπουλος, επειδή δεν τα γνωρίζω, δεν φταίει αποκλειστικά αυτός. Του ήρθανε δηλαδή χρέη αλλονού. Τα ανέλαβε όμως. Α, τα ανέλαβε. Ναι. Αν εγώ σου δώσω το σπίτι μου και σου πω, ξέρεις το όνομα σου. Το ήξερε δηλαδή. Ναι, βέβαια λέει ότι δεν ήξερε το ποσό, δηλαδή λέει ότι του είπαν ψέματα όσον αφορά το ποσό. Αλλά και αυτό να ισχύει, εγώ αν σου δώσω το σπίτι μου, εσύ δεν θα ελέγξεις αν αυτό που σου λέω εγώ είναι αλήθεια. Φυσικά, δεν έκανε κανέναν έλεγχο ποτέ να δει ότι όντως είναι αυτό το ποσό που οφείλει ο Ηρακλής. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Ναι, και οπότε σου λέω ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω το παλιό το αλουνού τέλος πάντων χρέη. Ναι, αλλά αυτό το είπε μετά. Για προσγραμμούς και πίσω ρέμε. Να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Εγώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι να με απαντήσεις αν γνωρίζεις. Ναι. Πρώτον, θέλω να ακουστεί εάν κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ηρακλή με αυτή την κατάσταση.
Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να, δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Γιατί έχει βγει ένας νόμος, λέει, και τα αθλητικά αυτά, ας πούμε, κατοχυρώνονται. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να χρεώνει και μετά να παίρνει τις περιουσίες των αθλητικών σωματιών. Δεν ξέρω. Όχι, αλλά πολλοί το έχουν βάλει στο μάτι και όλα αυτά τα χρόνια όλο και πάντα κάτι γίνεται. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει. Υπάρχουν πολλοί για πλιάτσικο. Μπράβο. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει τα τελευταία δύο δικαστήρια για το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρεται και έχει ακόμα ένα δικαστήριο ή Νοέμβριο ή Οκτώβριο. Γιατί πριν από δύο εβδομάδες, αν θυμάστε εδώ, ο κύριος Φώτης Θεός, ο πρόεδρος του ΓΣ, μας είπε ότι για το θέμα αυτό που λέτε, έχουμε ακόμα ένα δικαστήριο πολύ σοβαρό, που τώρα ή Οκτώβριο ή Νοέμβριο, θα σας γελάσω εκεί κάπου, στα τέλη. Ναι. Που έχει είναι πάλι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για να μην μπορεί κανείς να απλώσει χέρι. Μην απλώσει. Αν δεν μπορούν να πειράξουν την περιουσία του Ηρακλή, δεν μπορούν, η ομάδα ξαναγίνει. Τώρα θέλω να κάνω κάτι προτάσεις και κάποιες σκέψεις. Θα σε παρακαλέσω πολύ να με αφήσεις να μιλήσω. Φυσικά. Αν και το καλύτερο είναι αυτές οι προτάσεις και οι σκέψεις, πέρα από την εκπομπή που σας ευχαριστώ που τις κάνετε, να γίνουν και σε μια συνέλευση. Δεν είναι κανένας. Ήθελα να πάω να τους τα πω. Να περιμένετε μάλλον την επόμενη εβδομάδα, μήπως οριστεί η γενική συνέλευση. Ωραία, εγώ θα τα πω εδώ πέρα, να τα ακούσουν και, τα πείτε, και οι να φίλοι μας. Πρώτον και κύριο, υπάρχει μια αθωτική απόφαση του 11. Από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή οικονομική του Ηρακλή και η ανήθικη συμπεριφορά δημοσιογράφων και η χρεοκοπία του Ηρακλή. Λοιπόν, το 11 έγινε αυτό, έχει μια αθωτική απόφαση. Αυτό εδώ πέρα πρέπει, πρόταση κάνω έτσι, ναι, άποψή μου. Αυτό πρέπει ο Ηρακλής να βρει τρόπο να το κυνηγήσει, διότι αν δεν ισχύει αυτή η αθωτική απόφαση, δεν ισχύει τίποτε δικαστική απόφαση στην Ελλάδα. Άσχετα είναι το χρέος οι ιδιώτες και άσχετο είναι η απόφαση αυτή. Να σας ενημερώσω, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι το έχει κυνηγήσει ο Γυμναστικός Σύλλογος, αλλά η ΕΠΟ του έδωσε, το λέω πολύ απλά, του έδωσε άκυρο λέγοντας ότι ο ΓΣ δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα, μπορεί μόνο ο τότε μεγαλομέτοχος. Ο τότε μεγαλομέτοχος, ναι, να τον κυνηγήσει. Η ΕΠΟ δεν μπορεί να δώσει καμία απάντηση. Αυτό θα γίνει αγωγή. Μέχρι και δικαστήριο δεν θα γίνει. Έχουν γίνει αυτά που λέτε. Εναντίον της ΕΠΟ θα γίνει αγωγή. Αγωγή εναντίον της ΕΠΟ δεν έχει γίνει, όχι. Βέβαια, εκείνη το ζουμί. θα ζητήσει χρήματα, κύριε, με έχεις χρεοκοπήσει. Έχουν σταλεί τρία έγγραφα προς την ΕΠΟ, έχει γίνει ένα δικαστήριο. Μα τι κάνουν ήταν όλες αρνητικές αποφάσεις. Γιώργο, πρόταση κάνω. Τι κάνουν οι δικηγόροι του Ηρακλή. Τη στιγμή που υπάρχει, αν έχεις εσύ ένα μαγαζί και σε καταστρέψω εγώ και πάρεις αθωτική απόφαση, δεν θα διεκδικήσεις τις αποζημιώσεις σου. Δεν έχουν κάνει συκοφαντική δυσφήμιση στον Ηρακλή, στους φιλάθλους που βγαίνουν στα ραδιόφωνα. 100%. Στα ραδιόφωνα διάφορα. Συμφωνούμε παπαγάλι σε όλα. Απλά η ΕΠΟ λέει ότι ο ΓΣ δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Λέει, κύριε Γιώργο, η ΕΠΟ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Ηρακλής οφείλει να κάνει αυτές τις ενέργειες. Συμφωνώ. Θα τους πάρει, συμφωνώ. Θα τους κάνει αγωγή. Και στη χειρότερη περίπτωση, να τα ξέρουν οι δικηγόροι, πρέπει να τους κάνει, να μην φοβούνται, να τους κάνει και μήνυση και να κάνει αίτηση στα δικαστήρια. Οι μηνύσεις να γίνουν εντός 6-7 μηνών, όχι να πάνε 10 χρόνια. Σε περίπτωση που δεν γίνουν, έτσι λειτουργεί η δημόσια διοίκηση και το διεθνές δίκαιο, ναι, σε περίπτωση που δεν γίνουν τα δικαστήρια, τότε να βρεθούμε εμείς οι φύλαθλοι, να μαζέψουμε λεφτά, να τους πάμε σε διεθνή δικαστήρια και να πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εδώ πέρα, υπάρχουν χρεοκοπίες οι οποίες έχουμε αποφάσεις και δεν ισχύουν οι εθνικές αποφάσεις, δηλαδή οι κρατικές αποφάσεις. Μόνο τις αποζημιώσεις και τα εκατομμύρια που έχει χάσει ο Ηρακλής αυτά τα 8 χρόνια, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να τα ακούσουν αυτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δικηγόροι είναι αυτοί. Δεν έχουν κάνει αγωγή ακόμα στην ΕΠΟ. Και αυτός ο Ρέμος πρέπει να ενεργοποιηθεί πλήρων. Έχω ακούσει στο ΙΚΑ πόσα χρήματα κάθε μήνα ο άνθρωπος. Για τον εαυτό του, για τον Ηρακλή. Ναι, έστω για τον εαυτό του. Πρέπει να. Ο Ηρακλής, άκου να σου πω, κύριε Γιώργο, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Μην με λέτε κύριο, μικρό σήμα ακόμα. Γιώργος, εντάξει, ρε Γιώργο. Ναι. Εμείς, Γιώργο, άκουσε με λίγο. Δεν είναι εμείς που διψάμε μόνο να δούμε τον Ηρακλή. Εμείς είναι ότι μας έχει πνίξει η αδικία και αυτό το νταϊλίκι που έχει γίνει εις βάρος του Ηρακλή. Με κατάλαβες. Αυτό το πλιάσκο που θέλουν να κάνουν και το νταϊλίκι με το έτσι θέλω, ας πούμε. Αυτό είναι που μας πνίγει. Επίσης ήθελα να πω
άλλη μία πρόταση για να βρούνε κάποιον επενδυτή. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν ξέρω που διοικούν όλοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν κόντρες. Αλλά θέλω να τους πω ότι μπορούν να κάνουν ένα πλάνο με μηχανικούς, και, που είναι στο μάρκετινγκ και να δούνε πώς είναι τα οικονομικά τους, να δούνε αυτά τα που έχω πει, αν είναι χρεωμένα κτλ. Και να απευθυνθούν σε γραφεία real estate, να τα βγάλουν, να ζητήσουν επενδυτές, να χτίσουν τα γήπεδα, να τα εκμεταλλεύονται για 40-50 χρόνια που θα κάνουν ειδικές συμφωνίες και θα έχουν και την ομάδα. Θα βρεθούν, έχει δισεκατομμυριούχος ο πλανήτης. Εάν ξέρει ένας από πλασάρισμα και από πολιτές, τα στρέμματα που έχει κάτω στην Κρίνη, στη Μίκρα, εκείνο μπορεί να γίνει ένα υπέροχο εμπορικό κέντρο με στάδιο που θα τους πηγαίνει με καραβάγια κτλ. Υπάρχουν τέτοιες επενδυτές και που θα έχουν κόσμο, ας πούμε. Αυτά πρέπει να κάτσουν να τα μελετήσουν και μπορούν να απευθυνθούν σε γραφεία να τους κάνουν. Το θέμα είναι ποιοι θα τα κάνουν όλα αυτά. Μα αυτά δεν χρειάζονται χρήματα, ρε Γιώργο. Μα εγώ δεν είπα για χρήματα. Εγώ άμα θα πάνε σε γραφείο. Μισό λεπτό, δεν είπα για χρήματα, είπα για πρόσωπα. Καλά, αυτοί εκεί πέρα τι πάνε και μαζεύονται και λένε οι άνθρωποι. Δεν πρέπει αυτά τα λέω να τα ακούσουν για να αρχίσει κάποιος. Ο Ηρακλής έχει πρόβλημα οικονομικό, καθώς δεν υπάρχουν λεφτά. Για οικονομικό μιλάω, Γιώργο. Το ξέρω. Από πού θα βρουν λεφτά. Το συμπληρώνω λεφτά. Αυτό εδώ που λέτε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη που τα έχουν κρυμμένα στα σεντούκια όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχουν λεφτά. Έχει βασικά προβλήματα ο Ηρακλής. Ένα είναι το οικονομικό. Ένα είναι η έλλειψη. Το ξέρω. Το συμπληρώνω, λέω αυτό που λέτε. Ένα είναι η έλλειψη προσώπων που θα μπουν μπροστά. Εδώ Γιώργο δεν θέλει. Θέλει να συνονοηθούν, να πάνε σε ένα γραφείο, να πούν ότι δεν και θα. Και το τρίτο είναι η έλλειψη σοβαρότητας που υπάρχει εδώ και μήνες. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Από το πιο απλό γίνεται το πιο σπουδαίο. Μπορούν να πάνε σε ένα γραφείο, να απευθυνθούν σε όλο τον πλανήτη, να παρουσιάσουν τα στοιχεία του Ηρακλή, ποιος είναι, τι περιουσιακά στοιχεία έχει και τι μπορούν να οικονομήσουν. Αυτά μπορεί να τα κάνει κάποιος που είναι γάτα να τα ρυθμίσει. Και δεν θα δώσουν και προμήθεια στο real estate άμα βρεθεί επενδυτής. Έχει ανθρώπους. Αχ, καλέ μου άνθρωπε, πόσα χρόνια τα ακούω αυτά. Ωραία είναι ως ιδέες, αλλά ποιος θα τα κάνει. Αυτά τα έχεις ακούσει. Φυσικά. Στον αέρα μπορεί όχι. Στον αέρα μπορεί όχι. Γιατί δεν το κάνουνε, εμένα ρωτάτε, γιατί δεν το κάνουνε. Γιατί δεν το κάνουνε, μα δεν θέλει λεφτά. Και γιατί δεν κάνουν αγωγή εναντίον της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έχει καταστρέψει τον Ηρακλή. Τον έχει υποβιβάσει 4 φορές, τον έχει φερθεί ανήθικα, τον έχει συκοφαντήσει και δεν έχουν κάνει τίποτα, ρε. Αγωγή σημαίνει ότι αν και να χάσει, στη χειρότερη περίπτωση, θα χάσει την αγωγή, δεν μπορεί να τον κάνει μήνυση. Εγώ δεν σου λέω για μήνυση. Ναι, ναι. Είχανε μαζευτεί οι ματζίδες εκεί. Και υποβιβάζαν τον Ηρακλή. Εδώ τώρα έχει ραδιόφωνα, έχει άτομα που βγαίνουν και βρίζουν τους φιλάθλους του Ηρακλή. Έτσι είναι, αλλιώς είναι και δεν υπάρχει διοίκηση εκεί πέρα να τον κάνει καμιά αγωγή, να τον πάρει κανένα σπίτι να τις ακουλευτεί. Πώς υπάρχει διοίκηση, υπάρχει διοίκηση που βγαίνει σε αυτά τα ραδιόφωνα που λέτε. Ναι, θα ξανακάνει, οπότε άλλος θα πει για τον Ηρακλή. Θα πει ότι έχει αφήσει τους παίχτες απλήρωτους, έχει κάνει έτσι, έχει κάνει αλλιώς. Αυτά που κάνα στον Ηρακλή, τα έχουν κάνει σε άλλη ομάδα στον πλανήτη. Όχι βέβαια. Όχι, πόσο βέβαια. Το χρέωσαν τον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτά όλα τα είπα εν συντομία, να τα σκεφτούν, να τα επεξεργαστούν. Εγώ άμα μπορέσω, μπορώ να πάω στο Κατσάνιο, ξέρω από αυτά, να τους τα. Θα έρθετε στη Γενική Συνέλευση, ελπίζω καλύτερα. Να γίνει σύντομα και να τους τα πείτε. Ούτε θέλω. Σας ευχαριστώ γιατί πρέπει να πάω σε ένα φίλο. Έγινε, να είστε για. Καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να καταλάβεις, έχουμε φτάσει όλοι. Έλα, μάνα, εσύ. Εγώ, ναι. Έχουμε φτάσει όλοι να έχει λαλήσει το μυαλό μας. Ο κύριος ο προηγούμενος, Ηρακλειδέας, προσπαθεί να πιαστεί με νύχια και με δόντια στο πουθενά. Μιλάει για real estate όταν αυτή η χώρα είναι μόνο για αθλοπαιδίες και για τίποτα παραπάνω. Δεν μπορεί κανένας να μπει και να κάνει οτιδήποτε από αυτά που είπε ο κύριος. Και το λέω με όλο το σεβασμό. Μας έχουν στριμώξει στη γωνία και δεχόμαστε μπουνιές από το 11, από το 10 μέχρι το 19. Η κρίση έπιασε τον Ηρακλή. Κανέναν άλλον.
αυτός από τους Έλληνες, εμάς τους φουκαράδες, που μας διέλυσε. Η κρίση ήταν προσωπικά για τον Ηράκλη, να τον εξοντώσουμε, και άκουσα πάλι το όνομα Ρέμος. Είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό αυτό. Εάν πρέπει να γίνουν μηνύσεις, πρέπει να γίνουν μηνύσεις. Μ' ακούς, Γιώργο μου? Ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει να γίνουν μηνύσεις κατά της ΕΠΟ, συμφωνώ, κατά όλων των υπουργών, υφυπουργών αθλητισμού, κατά όλων των προέδρων του Ηράκλη, με πρώτο και βασικότερο το Μητυβηλναίο, εν συνεχεία στο Σπανουδάκι, στο Ρέμο, στους διάφορους Λαντάνη, Μαντάνη... Παντελή, Κύπρι. Ανδρέα Παντελή. Μπράβο, το είπα, Κύπριους, Ξεκύπριους αυτά. Γιατί και αυτό ήταν μεγάλο μέτοχος, για όσους βεβαίως, το ξεχνούν. Βεβαίως, μέχρι και το σημερινό, για να τελειώνει αυτή η παροδία. Εδώ μας είπαν ότι υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως και στον Παπαθανασάκη και στον Tom Jones, Tom Cruise, Tom και Jerry. Έτσι. Ναι. Του ζητάει κανείς λόγο? Φεσώσαν τους πάντες και τα πάντα. Κύριοι ήρθανε, κύριοι έφυγαν. Κατέστρεψαν τον Ηρακλή. Δεν τους αφορά όμως ο Ηρακλής. Αλλά δεν τους αφορούν και οι παίκτες, οι προπονητές, αυτοί που κάνουν το χόρτο, αυτοί που φυσάνε τον αέρα. Που όλοι δηλώνουν απλήρωτοι. Μα είναι απλήρωτοι. Δηλώνουν γιατί είναι, ναι, εννοείται. Ναι, ωραία. Και γιατί να την πληρώσει ο Ηρακλής και να μην την πληρώσουν? Ποια είναι αυτή η αρχή? Η νόμιμη αρχή. Θυμάσαι, Μάνο μου, τι έλεγε ο Κοντονής τότε και εδώ στο Λίμπερο, στον κύριο Ζαγόρα, το έχει δηλώσει. Ο Κοντονής δεν ξαναεκλέχθηκε, όπως και ο Βασιλιάδης. Όπως και ο Βασιλιάδης και ποτέ. Ναι, θυμάσαι τι είχε δηλώσει τότε, ότι εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι ανώνυμες εταιρείες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ ρωτάω λοιπόν. Αυτό είχε πει. Οι πρώτοι που θέλουν κρέμασμα, 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 είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι στημένοι, τα παίρνουνε, απαταιώνες. Όπα, 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 μην τα λες αυτά ότι, στον αέρα. Όπα, εμένα μου λες, μην τα λες αυτά στον αέρα, σε παρακαλώ, μην με φέρνεις εγώ σε δύσκολη τα θέση. Λέω, αγόρι μου, δεν τα λες. Ρε Μάνο, σεβάσουμε λίγο. Λέω, βάζω το επόμενο. Μην λες στημένοι και τα παίρνουν και... Όχι, δεν έχει σημασία. Μην το λες αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Και δεν... τι κάνουν, αφοώνουν τον Παπαθανασάκη. Δεν μπορείς να λες στημένοι και τα παίρνουν στον αέρα. Σε παρακαλώ, σε βάσου λίγο το... την εκπομπή. Πληρώσαν κανέναν. Ναι, τώρα δεν με σέβεσαι εμένα όμως με αυτό που λες. Ίσα ίσα σέβομαι σένα και λέω το όνομα μου. Δεν έχει σημασία, πρόβλημα θα έχω και εγώ, θα έχει και το ραδιόφωνο με αυτό που λες. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, το παίρνω πίσω. Ευχαριστώ. Το παίρνω πίσω, τι να πω. Πες κάτι εάν άλλο, όχι αυτό. Ευθύνεται, τέλος πάντων. Στον αέρα είμαστε, τι να κάνουμε τώρα. Εάν κάποιος λοιπόν ευθύνεται, μα αν είχα εκπομπή θα τα έλεγα εγώ πίστεψέ με 100%. Δεν θα μπορούσες πάλι να τα πεις. 100% εντάξει, σου λέω. Τώρα εντάξει. Θα κάνουμε... την ευθύνη των πράξεών μου. Okay, εντάξει. Θα πλήρωνες το εσύ το πρόστιμο των 1000 ευρώ δηλαδή μετά. Γιατί πρόστιμο 1000 ευρώ. Τώρα ρε Σιμάνο, θα τα λύσουμε αυτά στον αέρα, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καλά εδώ ρε φίλε, οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Πραγματικά δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Με νοιάζει η ώρα για μπλε και ο Λίμπερο που δεν θέλω να έχει πρόβλημα. Αυτό με νοιάζει. Ναι, ωραία, εγώ δεν προσπαθώ να φέρω πρόβλημα στο Λίμπερο, προς Θεού. Ναι, αλλά όταν λέμε για αυτά που είπες πριν που δεν θέλω να τα ξαναπώ, θα φέρουμε πρόβλημα και σε μένα και στην εκπομπή και στο Λίμπερο. Δηλαδή πάνε. Δεν είναι η αλήθεια αυτό το πράγμα. Άντε πάλι, δεν μπορούμε να τα λέμε ρε Μάνο αυτά στον αέρα. Δεν μπορούμε να τα λέμε στον Όχι, αέρα. Δεν μπορούμε Ωραία. Να τα λέμε στον αέρα. Τις εκφράσεις αυτές δεν μπορούμε να τις λέμε στον αέρα. Ωραία. Δηλαδή πρώτη φορά το ακούς τώρα αυτό. Όχι, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι μία σειρά ανθρώπων του Αθηναϊκού κράτους με δόλο κατέστρεψαν τον Ηρακλή. Μπορεί να μου πει κάποιος το αντίθετο? Μ' ακούς, Γιώργο? Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 9 παρά. Έγινε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι στον αέρα και όταν ξεφεύγει με χαρακτηρισμούς, δεν μπορούμε να το λέμε στον αέρα. Μην με κάνετε, δηλαδή, με βγάζουμε γραμμές, είπαμε. Είμαι όμορφα, ήρεμα, κόσμια και ωραία. Μπορούμε να λέμε για στημένους και τα παίρνουν και τα κάνουν. Να τρέχουμε τώρα. Δεν γίνεται. Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Γιώργου από τη Βοστόνη. Καλό παράδεισο στο συνοπαδό και φίλο. Το μόνο που μπορώ να πω ή πριν ή τώρα ή και μετά να καταλάβουν, να σταματήσουν τις διαμάχες, να σκύψουν το κεφάλι και να βρουν λύσεις για αυτούς που έφυγαν νωρίς και για αυτούς που παραμένουν και συνεχίζουν τον αγώνα τους για το μεγάλο όραμα του Ηρακλή μας. Λίγο σεβασμό σε αυτόν τον υπέροχο λαό, άμα τον αγαπάτε. Αν όχι, αφήστε να συνεχίσουμε το όραμα για αυτούς που έφυγαν νωρίς χωρίς εμπόδια. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Αύριο 7 με 8 εδώ στην ώρα για μπέλε στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χορηγό μας, τον Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Συνέχεια δίνουμε σκυτάλη στον Νίκο Μοσχοβίτη που ακολουθεί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.